Καλησπέρα σας. Θέμα της σημερινής μας διαδικτυακής συζήτησης στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων είναι η αγορά εργασίας, αλλά και οι προκλήσεις που φέρνουν τόσο τεχνολογικές εξελίξεις όσο και η πανδημία. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να αναλύσουμε πτυχές αυτών των ζητημάτων με την πρόεδρο της Επιτροπής Απασχόλησης του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Βενετία Κουσία, η οποία είναι επίσης Γενική Διευθύντρια του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας Ελλάδος. Καλησπέρα κυρία Κουσία, να σας καλησπερίσω αρχικά. Καλησπέρα σας. Με αφορμή, ας ξεκινήσουμε θέλω τη συζήτησή μας με ένα θέμα που αναδεικνύεται συχνά και από διάφορες έρευνες και αναδείχθηκε και πρόσφατα και από εκδήλωση που πραγματοποίησε το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και αφορά τις δεξιότητες. Και συγκεκριμένα θα ήθελα να αναφερθούμε στην αναντιστοιχία που καταγράφεται μεταξύ των δεξιοτήτων, του εργατικού δυναμικού και των αναγκών της αγοράς εργασίας. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω ποιες είναι οι δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει ο σημερινός εργαζόμενος και ποιες επιχειρήσεις και σε ποιους τομείς αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη δυσκολία στην κάλυψη θέσεων εργασίας επικαλούμενες έλλειψης ταλέντων. Ξεκινώντας τη συζήτησή μας αυτή για τις δεξιότητες, θα ήθελα να μιλήσω λίγο πριν για το παράδοξο της έλλειψης των δεξιοτήτων, άρα δηλαδή για τη βασική αιτία της αναντιστοιχίας των προσόντων στην Ελλάδα, που είναι τόσο οξία όλα τα χρόνια, παρόλη την ανεργία, και η οποία προκύπτει κυρίως από το ότι έχουμε πάρα πολλούς υποψήφιους με τριτοβάθμια εκπαίδευση, άρα δηλαδή έχουν τυπικά προσόντα, αλλά δεν έχουν τις δεξιότητες που ζητούν οι επιχειρήσεις για να πάνε παρακάτω και να παράγουν την προστιθέμενη αξία που τους λείπει. Και επίσης να πούμε ότι στην Ελλάδα οι απόφοιτοι των πανεπιστημίων είναι πολύ περισσότεροι από τους αποφοίτους που έχουν τελειώσει μια επαγγελματική αξιόλογη μέση σχολή, και αυτό πάλι δεν βοηθάει την οικονομία και είναι πολύ πάνω από το μέσο όρο τον ευρωπαϊκό, οι απόφοιτοι της τριτοβάθμιας, ενώ αντιστοίχως είναι πολύ λιγότεροι οι άλλοι που χρειαζόμαστε. Και οι άλλοι που χρειαζόμαστε από τις επαγγελματικές σχολές, επειδή είναι και χαμηλό το κύρος τους και χαμηλή η αντίληψη για το τι προσφέρουν, όντως προσφέρουν και χαμηλής ποιότητος και παροχημένες υπηρεσίες. Άρα δηλαδή όλο αυτό δημιουργεί το θέμα της έλλειψης των δεξιοτήτων και συν το ότι παρά το γεγονός, Φερρυππίν, ότι έχουμε περισσότερους απόφοιτους από το Πολυτεχνείο, μηχανικούς και τεχνικούς πληροφορικής κτλ, η Ελλάδα έχει τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια, μην πω παραπάνω, χάσει τις περισσότερες βιομηχανίες της που θα μπορούσε να τους απασχολήσει. Άρα έχουμε ένα καλό πράγμα ότι έχουμε αρκετούς μηχανικούς, δεν τους χρειαζόμαστε. Έχουμε πολλούς από τους άλλους, δεν ξέρουμε πού να τους βάλουμε. Τώρα, οι δεξιότητες που μιλάει όλος ο κόσμος ότι έχουν αλλάξει γιατί έχουν αλλάξει και τα πράγματα στην αγορά εργασίας παγκοσμίως. Λείπουν οπωσδήποτε ψηφιακές δεξιότητες από όλους, είτε είναι νεοεισερχόμενοι, είτε είναι εντός της αγοράς εργασίας ήδη. Για τους νεοεισερχόμενους επιπλέον λείπουν οι λειτουργικές οι λεγόμενες δεξιότητες, διότι δυστυχώς το εκπαιδευτικό σύστημα, το κανονικό, η τυπική εκπαίδευση έχει και αυτή πολλά βήματα προς τα μπρος να κάνει με βάση τα αποτελέσματα και του ΩΣΑ, της ΠΙΖΑ και τα λοιπά. Άρα γλωσσικές και αριθμητικές ικανότητες που φαντάζει αυτονόητο δεν είναι και λείπουν. Και λείπουν φυσικά και δεξιότητες ήπιες, οι λεγόμενες soft, οι οποίες είναι, Φερρυππίν, για τους νεοεισερχόμενους ικανότητα τήρησης των οδηγιών που σου δίνω. Ικανότητα παραγωγής ενός επιτυχημένου αποτελέσματος μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια. Ικανότητα να δουλέψεις με ομάδες που δεν ταιριάζουν οι απόψεις σου αναγκαστικά. Διότι το να είμαι ομαδικός σε μια ομάδα που μου αρέσει είναι το εύκολο. Το να έχω ομαδικό πνεύμα σε μια ομάδα που είναι διάφορες γενιές μέσα και διάφορα επίπεδα και διάφορες εθνικότητες δεν είναι το αυτονόητο. Και βέβαια άλλες εργασιακές δεξιότητες συγκεκριμένες, οι οποίες θα μπορούσαν να αποκτηθούν μέσα από το θεσμό της μαθητείας ή της πρακτικής άσκησης, που στην Ελλάδα δεν είναι τελείως και σωστά θεσμοθετημένος, δηλαδή κάπου έχουμε, κάπου δεν έχουμε, άμα έχουμε λεφτά ή άμα έχουμε φιλότιμο καθηγητών
Έχουμε, αλλά δεν υπάρχει. Τώρα γίνονται προσπάθειες να θεσμοθετηθεί περισσότερο, ώστε να υπάρχουν αυτές οι δεξιότητες. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι ως προϊστάμενοι, οι ήδη εργαζόμενοι ως προϊστάμενοι σε ανώτερες βαθμίδες ιεραρχίας, και αυτοί έχουν έλλειψη δεξιοτήτων, είτε των ηγετικών των λεγόμενων, ανάληψη της ευθύνης, να βάλεις προτεραιότητες, να συμμετέχεις σωστά και να υλοποιήσεις ένα στρατηγικό σχέδιο, να μπορείς να εκπαιδεύεις και να είσαι σε θέση να αξιολογείς το προσωπικό σου χωρίς μεροληπτικά και χωρίς στερεότυπα. Υπάρχουν πολλά ελλείμματα που η αλήθεια είναι δείχνουν και οι αριθμοί ότι οι Έλληνες εργοδότες και το δημόσιο βέβαια, δηλαδή οι Έλληνες εργοδότες και του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα δεν φρόντιζαν να εκπαιδεύσουν το προσωπικό. Είμαστε αρκετά πίσω στις μετρήσεις της ανταγωνιστικότητας. Όλα αυτά μας κάνουν να δυσκολευόμαστε να πάμε παρακάτω. Φυσικά υπάρχουν τομείς που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη δυσκολία στην κάλυψη των θέσεων εργασίας και αυτοί οι τομείς είναι οι πιο εξωστρεφείς, είναι οι πιο εξαρτημένοι από την τεχνολογία ή από όλα αυτά τα καινούργια επαγγέλματα που λέμε. Όμως κάτι ψάχνουν, κάτι περισσότερο καταφέρνουν από τους άλλους. Οι εσωστρεφείς τομείς μπορεί να μην εμφανίζονται τόσο απαιτητικοί όσον αφορά τις δεξιότητες, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα, με βάση και τα όσα είπατε προηγουμένως. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς κρίνεται το ισχύον σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης, γιατί κάνατε έτσι μία αναφορά σχετικά, και ποια κατεύθυνση δείχνει διεθνής πρακτική, ώστε η χώρα μας να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της αγοράς εργασίας. Κοιτάξτε, στην Ελλάδα και η παιδεία και η διαβίου εκπαίδευση και κατάρτιση χρειάζεται να κάνουν άλματα μπροστά ώστε να μπορούν να μπολιάσουν με μια κουλτούρα ευελιξίας και αξιοκρατίας όχι μόνο όλους τους νέους ερχόμενους, αλλά και όσους ανήκουν στον ενεργό πληθυσμό και όσους θέλουν να ανήκουν στο εκπαιδευτικό οικοσύστημα. Όπως είπα και προηγουμένως, φυσικά για τη διαβίου εκπαίδευση φταίνε και οι εταιρείες που δεν πιστεύουν σε αυτή. Δημόσιο και ιδιωτικό θέλω να επαναλαμβάνω, γιατί έχουμε πάρα πολύ μεγάλα ελλείμματα. Εδώ όμως πλανάται ένα ερώτημα που εμείς οι influencers, οι μεγαλύτεροι, οι σοφότεροι, εν πάση περιπτώσει που μας ρωτάτε τη γνώμη μας, ίσως δεν τολμάμε να κάνουμε. Δηλαδή, πόσο έτοιμοι είναι και όσοι ανήκουν στην εκπαιδευτική κοινότητα ώστε να διδάξουν αυτά τα διαφορετικά που δεν τα έχουν μάθει. Πόσο ανοιχτή είναι αυτή η κοινωνία όταν ακούμε το τι συμβαίνει γύρω μας και ακούμε πολλά που συμβαίνουν γύρω μας, διότι η πρόθεση υπάρχει, αλλά δεν αρκεί πάντοτε. Δεν αναφέρομαι μόνο στα γνωστικά αντικείμενα, τα οποία εκ των πραγμάτων σε πολλά γνωστικά αντικείμενα αλλάζουν συχνά, αναφέρομαι και στον τρόπο διδασκαλίας και στη συνεχή επιμόρφωση των ιδίων των εκπαιδευτικών που αποτελεί προνόμιο κάποιων άλλων και που δεν ξέρω και κατά πόσο το σύστημα τους βοηθάει να μεταλαμπαδεύσουν αυτό που μαθαίνουν. Χωρίς να σημαίνει ότι, σας λέω και πάλι, ότι ο ιδιωτικός τομέας εκπαιδεύει το προσωπικό του. Θα σας πω και κάτι άλλο για το εκπαιδευτικό σύστημα. Με βάση τις διεθνείς εκθέσεις ανταγωνιστικότητας, αν έχει κάποια χώρα τις δεξιότητες που απαιτούνται για το μέλλον, απαντάνε σε μια ερώτηση. Ποια είναι η κριτική ικανότητα των εκπαιδευτικών? Λοιπόν, στην Ελλάδα κατατάχθηκε στην 122η θέση ανάμεσα σε 141 χώρες και δεν νομίζω ότι αυτό είναι καθόλου καλό. Η κριτική ικανότητα των εκπαιδευτικών έχει να κάνει με τον τρόπο που διδάσκουν τα μαθήματά τους και άρα με τον τρόπο που οι άνθρωποι που βγαίνουν από τα σχολεία μπορούν να έχουν αυτή την αναλυτική, συνθετική σκέψη για να λύνουν τα προβλήματα που ακόμα δεν γνωρίζουμε. Γιατί αυτό είναι το κύριο θέμα. Δηλαδή να αναβαθμίσεις το σχολείο και να το κάνεις σε ένα πρότυπο όπως η Φιλανδία, που η βασική της κουλτούρα ήταν έξω οι γονείς από τα σχολεία, να μην έχουν τόσο μεγάλη παρέμβαση, αφήστε τους δασκάλους,
Αλλά και αυτοί οι δάσκαλοι θα πρέπει να είναι, να έχουν ένα πλαίσιο και να αξιολογούνται διαρκώς, πάρα πολύ συχνά και με βάση το πόσο επιτυγχάνουν τα παιδιά σε αυτά που η σύγχρονη οικονομία θέλει. Και βεβαίως με ηθική διάσταση, γιατί δεν είναι μόνο το σχολείο, μας δίνει οπωσδήποτε ένα ηθικό πλαίσιο και μας οργανώνει τη σκέψη. Αυτά τα δύο είναι οι προτεραιότητες του σχολείου κατά την άποψή μου. Δηλαδή να ξέρουμε ότι αυτά που μάθαμε στην πρώτη δημοτικού ισχύουν ως αξίες. Δεν ισχύει μόνο το 1 και 1, 2 τη στιγμή που έχουμε τους αλγόριθμους και όλα αυτά, που μπορεί να είναι και 11 καμιά φορά. Άρα θέλει και το σχολείο και το σύστημα, είναι το σύστημα. Γιατί σε όλα τα συστήματα, ιδιωτικό, δημόσιο, έχουμε καλούς ανθρώπους, έχουμε καλούς εκπαιδευτικούς, αλλά έχουμε και κακούς. Και όλο αυτό, όταν το σύστημα δεν λειτουργεί από μόνο του ωραία και βατά, ας το πούμε, χαλάει και μπερδεύει. Θα ήθελα να σταθούμε και σε μία άλλη πτυχή του θέματος. Όπως γνωρίζουμε όλοι, υπάρχουν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που μπορεί να είναι εκτός αγοράς εργασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως είναι, για παράδειγμα, οι μακροχρόνια άνεργοι. Με ποιους τρόπους πιστεύετε ότι μπορεί να επιτευχθεί η ομαλή επανέταξή τους στην αγορά εργασίας? Γι' αυτό το λόγο κάναμε και την τελευταία μας συζήτηση, εκδήλωση στο επιμελητήριο, ώστε να μιλήσουμε για τις δεξιότητες που λείπουν, όχι από το crème de la crème και από αυτό το 10, 15, 20% που μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα, αλλά για ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό ανθρώπινου δυναμικού που είναι στις ενεργές ηλικίες, ώστε να μπορεί να είναι χρήσιμο και να νιώθει καλά και να μην καταλήγει είτε σε επιδόματα είτε σε καταθλιπτικές καταστάσεις. Ένας από τους θεσμούς που λειτουργεί στο εξωτερικό αρκετά χρόνια, εδώ τον εισάγαμε αλλά δεν τον ενεργοποιήσαμε αρκετά, είναι ο θεσμός του Συμβούλου Εργασίας, που πρέπει και να αναβαθμιστεί, πρέπει και να επικυρωποιηθεί και να πολλαπλασιαστούν οι άνθρωποι. Είναι ένα σημείο κλειδί για την επανένταξη ορισμένων εκατοντάδων χιλιάδων μακροχρόνια ανέργων. Δεν είναι το επίδομα αν θα το δώσουμε ή δεν θα το δώσουμε, διότι το επίδομα βοηθάει σε κάποιες ακραίες καταστάσεις και είναι απαραίτητο. Αλλά δεν σε γλιτώνει από τη φτώχεια και από την ένταξη στην χρήσιμη πλευρά της οικονομίας. Τα εξατομικευμένα προγράμματα συμβουλευτικής, καθώς και οι ατομικοί λογαριασμοί εκπαίδευσης, είναι οι καινούργιες κοινές πρακτικές που χρησιμοποιούνται κάποια χρόνια. Η ερώτηση και η συζήτηση είναι πόσους υποψήφιους εργαζόμενους πρέπει να έχει ο κάθε σύμβουλος, πόσες φορές να τους βλέπει, να έχει πολλούς και να τους συντηρεί, να έχει λίγους και να μπαίνουν στην αγορά εργασίας. Εκεί είναι η συζήτηση, όχι αν θα έχει. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι κράτη όπως η Σουηδία, Φερρυππίν, έχει έναν οργανισμό ανθρώπινου δυναμικού που έχει 14.000 συμβούλους, με 9 εκατομμύρια κόσμο. Δηλαδή, χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι ιδιαίτερη βοήθεια και πρέπει και να συνεργαστούν με τις ιδιωτικές εταιρείες απασχόλησης που έχουν και την ικανότητα να έχουν καλές βάσεις δεδομένων, να εξετάζουν και να αξιολογούν μεγάλους όγκους ανθρώπων, να μιλάνε μαζικά, μια μεθοδολογία εν πάση περιπτώσει. Καλά είναι και τα προγράμματα που ο κάθε μικρομεσαίος επιχειρηματίας μπορεί να βρει για 6, 8, 10 μήνες, 12 να προσλάβει, αλλά αν δεν τον βοηθήσουμε να προσλάβει σωστά τον ταιριαστό και τον βοηθήσουμε μόνο να προσλάβει μόνο όποιος είναι άνεργος, δεν ξέρω πόσο χρήσιμος θα του είναι αυτός στον μήνα, στον χρόνο που θα, μετά το πρόγραμμα, εν πάση περιπτώσει, πώς θα καταφέρει να τον εξελίξει και να τον δει και τα λοιπά. Είναι, εν πάση περιπτώσει, αυτές οι ομάδες θέλουν οπωσδήποτε, οι ευάλωτες, θέλουν οπωσδήποτε την συνεργασία μεταξύ δημόσιου, ιδιωτικού και τρίτου τομέα, γιατί ο καθένας από αυτούς τους τομείς έχει και διαφορετικό στόχο και σκοπό, που είναι συμπληρωματική, δεν είναι ενάντια η μεν στους δε. Άρα,
πρέπει να ξαναδούμε το πλαίσιο αυτό. Αυτός ήταν ο σκοπός, ξαναλέω, της τελευταίας μας εκδήλωσης, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς ακόμα εδώ εξετάζουμε αν θα συνεργαστούμε με τις μεγάλες εταιρείες, ενώ η συζήτηση έχει πάει ότι η συνεργασία πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερη, πολύ συχνότερη, με εντός και εκτός χώρας οργανισμούς και από πάρα πολλές πλευρές, γιατί αυτή η πολυμέρεια δίνει τη συμπληρωματικότητα και άρα καταφέρνει να βγάλει προγράμματα που να είναι win-win για όλους και όχι απλώς προγράμματα. Πιστεύω ότι πρέπει στην Ελλάδα αυτού του τύπου τα θέματα να τα αντιμετωπίσουμε όπως αντιμετωπίζουμε όταν αγωνιζόμαστε. Δηλαδή νικητής είναι εκείνος που κάνει τα λιγότερα λάθη, όχι εκείνος που δεν παίρνει μέρος στον αγώνα. Όλοι κάνουμε λάθη. Ας ξεκινήσουμε να κάνουμε και τέτοιες προσπάθειες πιλωτικές. Έχουν ήδη γίνει στο παρελθόν, ας τις μιμηθούμε. Ας φωνάξουμε αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να μας βοηθήσουν να τους έχουμε δίπλα μας και ας μάθουμε ότι, ας πούμε, το κύριο παράδειγμα leadership σε αυτά τα χρόνια είναι πώς να είσαι συμπεριληπτικός με ανθρώπους που έχουν διαφορετικές από σένα απόψεις. Έτσι πας πολύ πιο μπροστά από ότι πας συνεργαζόμενος με αυτούς που πιστεύουν ακριβώς το ίδιο με σένα. Γιατί ένα αποτέλεσμα θα είναι ακριβώς με αυτό που πιστεύεις. Δεν θα είναι κάτι παραπάνω. Αυτό είναι μάθημα ηγεσίας τεράστιο. Σωστό. Τώρα θέλω να περάσουμε και στις αλλαγές που έχει επιφέρει στις συνθήκες εργασίας η πανδημία. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς εκτιμάτε ότι θα διαμορφωθεί το τοπίο στην αγορά εργασίας την επόμενη μέρα της πανδημίας και ποιες είναι οι νέες προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν πλέον εργοδότες και εργαζόμενοι. Η πανδημία μας έφερε πολύ κοντύτερα σε χρόνια προβλήματα και επιτάχυνε την ανάγκη αντιμετώπισής τους. Εντάξει, η ελληνική αγορά εργασίας είναι πολύ πίσω, όχι μόνο τελευταία στην κατάταξη ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και πολύ πίσω ανάμεσα σε πάρα πολλές χώρες άλλες. Είναι σαφές ότι η νομοθεσία στην ελληνική αγορά πρέπει να απλοποιηθεί και για τα δικαιώματα που έχουν οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες και για τις υποχρεώσεις. Δηλαδή και οι δύο πλευρές πρέπει να ξέρουν με σαφήνεια να σταματήσουμε να έχουμε νόμους που συνέχεια προστίθεται κάτι. Δεν χρειάζεται μόνο δηλαδή η κωδικοποίηση, χρειάζεται η απλοποίηση. Τι κάνουμε σε κάθε περίπτωση. Ένας από τους λόγους για τους οποίους επίσης είμαστε πολύ χαμηλά στην κατάταξη με τα δικαιώματα των εργαζομένων, παρόλο που έχουμε αρκετούς εργατοπατέρες να κομπάζουν, είναι ότι στην Ελλάδα δεν ξέρεις πότε ισχύει τι ως προς τα δικαιώματα ή ως προς την ομάδα που είσαι. Λοιπόν, αυτό μας κατατάσσει επίσης πάρα πολύ χαμηλά, παρόλο που τρώμε άπειρες ώρες σε απεργίες και σε δυσφορία, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, φυσικά όλοι μιλάμε για την τηλεεργασία. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι από μόνη της δεν αποτελεί πρόοδο, διότι πάσχιζαν να την βάλουν στη ζωή την καθημερινή πολλές εταιρείες τεχνολογίας πολύ πριν. Φυσικά μπήκε, φυσικά δεν αποτελεί πανάκια, γιατί για μένα είναι μια αναγκαία προσαρμογή. Και πρέπει να γίνει με πάρα πολύ προσοχή σε ποια επαγγέλματα ταιριάζει και σε ποιες ψυχολογίες ανθρώπων ταιριάζουν. Γιατί ούτε μόνο στο σπίτι, ούτε μόνο στη δουλειά, κάποιος τους βόλεψε, κάποιος τους ξεβόλεψε. Αυτό είναι και ένα κομμάτι που πρέπει να κάνουν τα τμήματα ανθρωπίνου δυναμικού. Κάποιοι είδαν την παραγωγικότητά τους να ανεβαίνει εξαιρετικά. Πιστεύω όμως ότι αν δεν αλλάξουν οι διαδικασίες μέσα σε πολλές εταιρείες και να εξυγχρονιστούν και οι εξοπλισμοί και να φτιαχτεί και καλό δίκτυο, να μην πέφτει, να μπορούμε να κάνουμε zoom έτσι ήσυχα και ωραία. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό από παντού, από όποια περιοχή και να μένουμε. Και να φτιαχτούν και οι σωστές διαδικασίες, όχι μόνο προς την διεξαγωγή, τη λειτουργική της καθημερινότητας, αλλά και πόσο εγώ συνεχίζω να αισθάνομαι ότι ανήκω στην ίδια εταιρεία, ότι βλέπω τους συναδέλφους μου κτλ. Όλο αυτό είναι ένα πλαίσιο που πάει μαζί με την τηλεεργασία και δεν θα ήθελα να το περιορίσω αν θα
θα κόβω το δίκτυό μου κάποια ώρα ή αν δεν θα το κόβω ή αν θα μπορώ ή δεν ξέρω τι. Αυτά είναι technicalities που χαλάνε όλο το νόημα. Η τεχνολογία και άρα και η τηλεργασία είναι ένα εργαλείο. Δεν είναι ο άνθρωπος. Είναι για να βοηθάει τον άνθρωπο και την παραγωγικότητά του και την ψυχολογία του στην εργασία. Γιατί αν δεν είναι κινητοποιημένος, 15, τα καλύτερα να του έχεις δεν θα παράγει. Τώρα ένα δεύτερο πράγμα είναι το κοινωνικό συμβόλαιο, το οποίο λόγω αυτών όλων των αλλαγών επαναπροσδιορίζεται, αλλά χρειάζεται τη συμμετοχή όλων. Το λέμε τα τελευταία 20 χρόνια ότι πρέπει όχι απλώς να υπάρξει συνένεση, αλλά να υπάρξει συμμετοχή όλων αυτών που συμμετέχουν στην αγορά εργασίας, αλλά δεν εκπροσωπούνται επίσης. Όλοι αυτοί οι μακροχρόνια άνεργοι δεν εκπροσωπούνται από τα συνδικάτα. Τα συνδικάτα ενδιαφέρονται για αυτούς που είναι μέσα. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση στην Ελλάδα που έχουμε και χαμηλή εκπροσώπηση ανθρώπων, δεν είναι συνδικαλισμένοι, γιατί ο συνδικαλισμός νομίζω πρόδωσε πολλούς. Κάτι πρέπει να γίνει όμως και να συμπεριλαμβάνουμε στο διάλογο όλους αυτούς που θα έπρεπε, γιατί το κομμάτι 15 έως 69, θέλετε 65, φαντάζομαι 69 παίρνεις σύνταξη, αυτό του ενεργού πληθυσμού πρέπει να συμμετέχει όλο, είτε εντός είτε εκτός αγοράς εργασίας. Δεν είναι τυχαίο που το κοινωνικό κεφάλαιο στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια καταποντίστηκε στην 118η θέση. Ήταν 85 και έχασε 33 θέσεις, αν κάνω σωστά την αφαίρεση. Ελπίζουμε ότι οι καινούργιες εκθέσεις, μετά από τις όντως καλές προσπάθειες που κάνει η κυβέρνηση, θετικές προσπάθειες, θα αποτυπώσουν λίγο καλύτερο. Γιατί το κοινωνικό κεφάλαιο τι σημαίνει? Ότι έχω εμπιστοσύνη και συμμετέχω. Δεν έχουμε και το έχουμε, μας έχουν και υπάρχουν λόγοι γι' αυτό, πολύ σοβαροί, που δεν θα τους αναλύσουμε τώρα. Ένα άλλο πράγμα που αλλάζει είναι ότι ο εργαζόμενος με προσόντα είναι σίγουρο ότι αποφασίζει για το ποιος θα είναι ο εργοδότης του και πού θα είναι ο εργοδότης του. Ο εργαζόμενος χωρίς προσόντα δεν μπορεί να αποφασίσει. Γι' αυτό θα ξανατονίσω ότι η διαβίου εκπαίδευση και η σημασία της άτυπης εκπαίδευσης και των micro-credentials είναι τεράστια. Χρειάζεται η σωστή τυποποίηση, να μην χάφτουμε ό,τι καινούριο μας παρέχεται ή μας δίνεται, και μαζί με τη σωστή δικτύωση, δηλαδή σωστά δίκτυα για να μας μεταφέρουν σε ποιες αγορές και σε ποιους εργοδότες, αυτή είναι η επόμενη μέρα για την απασχόληση. Αξιοποιούμε δηλαδή την τεχνολογία, αξιοποιούμε, μένουμε συνέχεια ενήμεροι. Επίσης να πω εδώ ότι η τεχνολογία έχει φθηνίνει και την πρόσβαση σε όλα αυτά, τα micro-credentials και τα μεγάλα πανεπιστήμια και τις πιστοποιήσεις και το να ακούς τους διάφορους γκουρού και να ενημερώνεσαι και να βελτιώνεσαι. Άρα η τεχνολογία συνεχίζει και θα συνεχίζει να είναι ένα απαραίτητο και χρήσιμο εργαλείο που θα γεφυρώνει τις συνεχώς δημιουργούμενες ανισότητες με εκείνους που δεν έχουν, με εκείνους που δεν συμβαδίζουν, αρκεί να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι η εκπαίδευση δεν τελειώνει με την έναρξη της σταδιοδρομίας, αλλά με τη λήξη της σταδιοδρομίας, δηλαδή γιατί το έχουμε αυτό στην Ελλάδα. Τι να σπουδάσει το παιδί μου ακόμα, κάνετε επαγγελματικό προσανατολισμό, γιατί να σπουδάσει το παιδί μου για να μπει που να αυτόματι, αυτό τώρα ξεκινάει. Να κάνει κάτι που του αρέσει, είναι απλό. Δεν σταματάει με το που θα μπει. Σταματάει με το που θα πάρει σύνταξη. Αν θέλει βέβαια και δεν του αρέσει η συνεχής επιμόρφωση. Γιατί οι Κινέζοι λένε ότι το ένα συστατικό του παραμένου παιδί είναι το ότι μαθαίνω. Λοιπόν, όσοι δεν θέλουν να μείνουν παιδιά, σταματήσουν με τη σύνταξη. Πολύ ωραία. Θα ήθελα να σχολιάσουμε και ένα άλλο ζήτημα που απασχολεί έντονα την αγορά εργασίας τα τελευταία χρόνια, και αυτό είναι η διαρροή εγκεφάλων στο εξωτερικό. Θα ήθελα την άποψή σας και τη γνώμη σας σχετικά με το ποιες συνθήκες είναι απαραίτητες για την προσέλκυση ψηλά καταρτισμένου επιστημονικού δυναμικού.
Πολύ ωραία. Γι' αυτό κάναμε άλλο ένα digital talk πριν από το προηγούμενο που σας είπα και το ονομάσαμε brain mobility και όχι brain gain ή regain κτλ. Γιατί κάθε ανταγωνιστική οικονομία θέλει την κινητικότητα. Δηλαδή δεν θέλει μόνο να μην φεύγουν, θέλει και να έρχονται, δηλαδή προκειμένου να ενθαρρυνθεί ένα οικοσύστημα καινοτομίας, δηλαδή καινούργιες ιδέες, που όλοι από αυτό πάσχουμε για να είμαστε πρωτοπόροι, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ποικιλομορφία στο ανθρώπινο δυναμικό. Πολυσυμμετοχικές συνεργασίες και διεθνείς διασυλλογικές εφευρέσεις. Αυτά δεν γίνονται χωρίς την κινητικότητα των εγκεφάλαιων. Δηλαδή, σημαίνει ότι άνθρωποι με υψηλά προσόντα που δεν είναι Έλληνες θα πρέπει να προτιμούν την Ελλάδα για να εργαστούν ή για να συνδιαλλαγούν ή για να κάνουν μια επιστημονική εργασία κτλ. Αλλά και άνθρωποι με υψηλά προσόντα που είναι Έλληνες θα επιλέγουν να παραμείνουν στην Ελλάδα, γιατί θα βρίσκουν αυτό που τους αρέσει. Τα νούμερα όμως λένε και τονίζουν επίσης, λένε άλλα και τονίζουν και το επείγον του θέματος, διότι στη διακράτηση των ταλέντων βρισκόμαστε στην 103η θέση και στην προσέλκυση των ταλέντων στην 126η. Και η Αθήνα ως πόλης, ενώ το 2018 βρισκόταν στην 28η, το 2020 έπεσε στην 105η. Κυριότερες επιδόσεις που ήταν αρνητικές και την έριξαν εκεί, τόσο χαμηλά, σε σχέση με τις άλλες 155 πόλεις που αξιολογήθηκαν το 2020, ήταν ότι με την υποχρεωτική εκπαίδευση δεν τα πάμε καλά. Με την επαγγελματική εκπαίδευση έχουμε πολύ χαμηλή ποιότητα και τη διαβίου. Αυτά που είπαμε και προηγουμένως, οι άνθρωποι που έχουν τελειώσει κάποιες σχολές δεν μπορούσαν να εξελίξουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία εδώ, άρα αναγκαζόντουσαν να φύγουν. Επαγγελματική δικτύωση κτλ. Τίποτα. Όλα αυτά αν τα συνοψίσεις, πήραμε 140, ήμασταν 142 στις 155 χώρες, δηλαδή ακόμα χειρότερα από το μέσο όρο που κατά. Και το επιχειρηματικό οικοσύστημα από την άλλη, με τις υποδομές χαμηλές στην πληροφορική, γιατί μιλάω για την έκθεση που πήρε στοιχεία του 19. Ελπίζω τώρα με αυτές τις συνθήκες που έχουμε, τις εξελίξεις αν θέλετε που έχουμε στην τεχνολογία και τα λοιπά, να πάρουμε κάποια πράγματα παραπάνω. Δεν θα πάρουμε πολλά εάν δεν έχουμε και επενδύσεις που να μπορούν να απασχοληθούν αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή οι επενδύσεις να μας επιλέξουν για το υψηλό ανθρώπινο δυναμικό μας, είτε για να μείνει είτε να φέρουν καινούριο. Όχι να μας επιλέξουν για το χαμηλό κόστος εργασίας, που έτσι κι αλλιώς δεν είναι και χαμηλό. Δεν ήταν χαμηλό, αλλά ακόμα δεν έχει πέσει και τόσο όσο θα θέλαμε. Μια χώρα λοιπόν που προσελκύει υψηλών δεξιοτήτων ανθρώπους, θα πρέπει να έχει συνολικό επιχειρηματικό περιβάλλον ευνοϊκό, κουλτούρα πολυπολιτισμικότητας, πολύ ανεπτυγμένη, ικανότητα να αναπτύσσει όλες τις ηλικίες, αυτό που σας είπα το 1565, νόμους που να διαφυλάσσουν τη βιωσιμότητα του συστήματος και τον τρόπο ζωής που ήδη έχεις επιλέξει. Όταν σου αλλάζει συνταξιοδοτικό και σε 50 χρονών, δεν σου εμπνέει και πολύ εμπιστοσύνη. Δημιουργεί ένα τεράστιο. Ελπίζουμε τώρα με αυτά να δουν ποιοτική επαγγελματική εκπαίδευση η οποία να ενισχύει την απασχολησιμότητα. Δηλαδή να ξέρεις ότι όταν την τελειώσεις θα βρεις δουλειά. Όχι απλώς να παράγει Έλληνες με πιστοποιητικά ή με απολυτήρια και να μην μπορούν να βρούνε δουλειά. Δουλειά για την οποία πήγες και σπούδασες. Και βεβαίως να έρχονται και άλλοι επαγγελματίες υψηλού βεληνικούς, είτε στις υπάρχουσες εταιρείες, δηλαδή που έχει λίγο αρχίσει αυτό να γίνεται, λίγο δειλά έχει αρχίσει, ή στις καινούργιες που δημιουργούνται. Να προσελκύουμε επιστήμονες, δηλαδή ο Δημόκριτος και άλλα έργα, τα πανεπιστήμια και άλλα έργα, στην Κρήτη το ερευνητικό κέντρο και άλλα έργα, με
διακίνηση επιστημόνων, αλλά και, και στον επιχειρηματικό τομέα. Δεν αρκεί μια μείωση στη φορολογία ή ένας καλός ήλιος, ξέρω εγώ, ή μια ωραία θάλασσα. Χρειάζεται μεγαλύτερη και συστηματικότερη προσπάθεια για να εδραιωθεί η εμπιστοσύνη που τόσο λείπει. Την έχει ξεκινήσει ο Πρωθυπουργός και το επιτελείο του. Καλά έκαναν και έφτιαξαν και αυτή την Επιτροπή Αποδήμων, γιατί χρειάζεται να είμαστε σε επαφή, γιατί δεν χρειάζεται όλοι να γυρίσουν πίσω. Μπορούν και από εκεί να μας βοηθάνε και να μας διασυνδέουν. Και φυσικά με τον κορονοϊό καταλάβαμε ότι με τα Zoom και με αυτή την τεχνολογία μπορείς να διασυνδεθείς σοβαρά με διάφορα ιδρύματα του εξωτερικού, να κάνεις πράγματα, ακόμα και partnerships να κάνεις και πληρώνεις και λιγότερο. Δεν είναι αυτό για πάντα βέβαια, δηλαδή να είσαι σπίτι σου και να μην τους βλέπεις ποτέ. Να γίνεται αυτή η ανταλλαγή. Talent mobility να υπάρχει και εμπιστοσύνη στο σύστημα για το οποίο δουλεύεις και το υπηρετείς. Έτσι θα δούμε καλύτερες μέρες. Είμαι σίγουρη ότι οι εκθέσεις που θα δημοσιευτούν το 2022 θα έχουμε κερδίσει πράγματα, αλλά προς το παρόν θέλει σύστημα, οργάνωση και όρεξη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κρατάμε τον αισιόδοξο τόνο με τον οποίο κλείσατε. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοδομητική συζήτηση που είχαμε, η οποία ανέδειξε πάρα πολλά πράγματα και κυρίως την ιδιαίτερη σημασία της κατάρτισης, της επανακατάρτισης, της άτυπης εκπαίδευσης και της διαβίου μάθησης. Στοιχεία που, όπως κατάλαβα από τα λεγόμενά σας, είναι ιδιαίτερα σημαντικά στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.